με μητέρα πρωταθλήτρια κολύμβησης και πατέρα μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ, το Μήλο δεν μπορούσε παρά να πέσει κάτω από τη μηλιά. Ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της, η Ζωή Δημητράκου φόρεσε το σκουφάκι της και ξεκίνησε προπονήσεις στο Ποσειδόνιο μέχρι τα 11 της χρόνια, όταν της παρουσιάστηκε άσθημα. Ο γιατρός διέγνωσε αλλεργία στο χλώριο και η Ζωή στράφηκε στο παρκέ μετά από παρότρινση του πατέρα της. Το μπάσκετ την κέρδισε, δούλεψε σκληρά και το άστρο της έλαμψε μέσα και έξω από τα σύνορα της Ελλάδος. Το ισπανικό, το γαλλικό, το ρώσικο και το τούρκικο πρωτάθλημα υποκλήθηκαν στο ταλέντο της, ενώ τίμησε όσο λίγη τη φανέλα με το εθνόσημο. Είδα ακόμα και τις πόρτες του WNBA, του γυναικείου πρωταθλήματος μπάσκετ της Αμερικής δηλαδή, να ανοίγουν και να την υποδεχτούν. Στα 28 της χρόνια επέστρεψε στην Ελλάδα για χάρη του Ολυμπιακού και κάπου εκεί, όταν η ίδια ήταν στο απόγειο της δόξας της, επέλεξε να σταματήσει χωρίς να αφήσει τη λάμψη της να σβήσει. Αιτία, ένας σοβαρός τραυματισμός. Μπήκε αμέσως στο χειρουργείο και μόλις ξεπέρασε το πρόβλημα, αποφάσισε να αρχίσει μια καινούρια καριέρα. Ήταν ήδη απόφυτος του τμήματος φυσικής αγωγής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πήγε στο Λονδίνο για να κάνει σπουδές στα οικονομικά που την ενδιέφεραν πολύ. Πριν προλάβει καλά-καλά να τελειώσει, ήρθε η πρόταση για την παρουσίαση μιας εκπομπής στην τηλεόραση και λίγο αργότερα, εν μέσω κορονοϊού, η Ζωή Δημητράκου άρχισε να μας δείχνει κάθε μέρα πώς να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση και να ενισχύσουμε τη σωματική και πνευματική μας υγεία. Αυτή την περίοδο και όσο διαρκούσε καραντίνα, της λείπουν οι φίλοι της και η οικογένειά της που είναι στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκτίμησε πράγματα που θεωρούσε δεδομένα, όπως έναν καφέ με μια φίλη της σε κάποια ωραία καφετέρια. Οι γονείς της την έμαθαν να έχει αυτοπεποίθηση, ενώ από το μπάσκετ διδάχτηκε πώς να γίνει καλύτερη και να ξεπερνά τον εαυτό της βάζοντας στόχους. Λατρεύει τα ταξίδια και της αρέσουν διακοπές στη Μύκονο, αλλά σαν γνήσια Θεσσαλονικιά πιστεύει ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν την προβληματίζει το ύψος της που είναι 1,87, αν και στο παρελθόν έχει δεχτεί bullying. Δηλώνει παραδοσιακή και ονειρεύεται να αποκτήσει δική της οικογένεια στο μέλλον. Γεια σου, Ζωή, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς χαιρόμαστε πολύ που την αποδέχτηκες. Εγώ θέλω να πω στους τηλεθεατές μας κάτι το οποίο δεν είναι, μπορούν να είναι μάρτυρες οι ίδιοι σε αυτό. Αλλά όταν μπήκες μέσα, πραγματικά, παιδιά, γέμισε το στούντιο. Αλλά τι θέλω να υπογραμμίσω. Είσαι 1,87, έτσι. Ναι. Είναι δύσκολο ύψος για γυναίκα. Είσαι άκρος θηλυκή όμως. Να σε καλά. Δεν υπάρχει τίποτα το, πώς θα το πω, το άχαρο, τίποτα. Είσαι πάρα πολύ ομοιόμορφη και πολύ θηλυκή και νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να σε φανταστώ με άλλο ύψος. Είσαι πολύ εντυπωσιακή. Ίσως είναι και η κολύμβηση που έκανα αρκετά χρόνια και με βοήθησε στο να έχω καλή, να ξέρω πού είναι τα χέρια μου, τα πόδια μου, ξέρεις. Θέλω να σου πω ότι δεν το καταλαβαίνει δηλαδή ο άλλος ότι έχει μια πολύ ψηλή γυναίκα μπροστά του. Γιατί είναι όλος ο αέρας ο οποίος, ξέρεις, κλέβει την παράσταση. Ευχαριστώ, μπράβο, αυτού σου, κορίτσι μου, μπράβο. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Μας κράτησες πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία συντροφιά εν μέσω καραντίνας. Μπορώ να σου πω ότι είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους είσαι εδώ. Mm-hmm. Γιατί ίσως είναι μια παρουσία που μας έκανε γυμναστική από το σπίτι. Το θέμα όμως είναι ότι διαβάζοντας κάποιος το βιογραφικό σου, βλέπει ότι έχει πολλούς πραγματικούς λόγους ένα κορίτσι σαν και σένα για να μιλήσει, για να μάθουμε για τη ζωή της πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ελπίζω να φανούν και σήμερα ενδιαφέροντα αυτά που θα μιλήσουμε. Πάντως σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο βίντεο. Νομίζω ότι κάνατε μια πάρα πολύ ωραία περίληψη το ότι πρόκειται να συζητήσουμε σήμερα. Να σου πω κάτι, Ζωή. Επειδή τώρα σε ρώτησε πόσο χρονών είσαι, μου είπες ότι είσαι 32, mm-hmm. έχεις εγκαταλείψει τον αθλητισμό από τα 29. Ναι. Για έναν αθλητή, mm-hmm. έτσι, που κάνει πρωταθλητισμό, κάνει αυτού του επίπεδου τον αθλητισμό, έτσι. Πόσο εύκολο είναι να πρέπει να πάρει την απόφαση να φύγει βάζοντας μία τελεία, αν θέλεις, σε ένα ταξίδι το οποίο έχει ακόμα μέλλον? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Αρχικά εγώ το σταμάτησα γιατί μετά από 3 χειρουργεία, τα γόνατά μου πλέον ήταν σε μία κατάσταση που μπορούσα να παίξω και στην Ευρωλίγκα, δηλαδή σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, όμως μετά
από μερικά χρόνια σίγουρα θα είχα πρόβλημα στην καθημερινότητά μου. Θα μου πονούσαν τα γόνατά μου, ακόμα και στο περπάτημα. Και δεν το ήθελα αυτό. Γι' αυτό το λόγο και σταμάτησα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί ένας αθλητής, όταν πραγματικά όλη του η ζωή είναι το μπάσκετ, οποιοδήποτε άθλημα, ξέρει πολύ καλά ότι έχει αυτούς τους στόχους. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα παίζει 2 αγώνες με τους καλύτερους του κόσμου. Όλο αυτό το συναίσθημα είναι πολύ δύσκολο να το βρεις μετά. Σου αφήνει ένα κενό, δηλαδή. Σου αφήνει όχι απλώς ένα κενό. Ίσως γι' αυτό και οι αθλητές έρχονται, επειδή μου αντιμέτωποι με το που σταματάνε όλη αυτή την καθημερινότητα και τη ρουτίνα την αθλητική, έρχονται αντιμέτωποι με ένα. Πώς να σου το πω, με μια περίοδο της ζωής τους όπου νιώθουν σαν να χάνουν λιγάκι το νόημα, το σκοπό του. Το νόημα της ζωής. Ακριβώς αυτό ένιωσα. Ένιωσα αυτό ότι είμαι ένα βάρος στην κοινωνία. Βάρος στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς ένιωθα. Όχι τους πρώτους μήνες, γιατί τους πρώτους μήνες ήταν τέλεια. Τους πρώτους μήνες θα πήγαινα ταξίδια, θα ήμουνα κάθε εβδομάδα μανικιούρ, πετικιούρ, μαλλιά. Αυτά που μου έλειπαν, θα έλεγα. Μετά από 2 μήνες είχα πέσει, δεν ξέρω αν ήταν κατάθλιψη αυτό που ένιωσα, πάντως νομίζω ότι έπρεπε να είχα πάει σε ειδικό. Τώρα το συνειδητοποιείς αυτό. Το συνειδητοποιείς μετά. Όταν έχεις αυτά τα συναισθήματα, κλαις, νιώθεις αυτό το ότι είσαι ένα βάρος, ότι δεν κάνεις τίποτα ούτε για τους συνανθρώπους σου, ούτε ότι εγώ αυτό ένιωθα, ότι δεν προσφέρω κάτι, δεν κάνω την κοινωνία με αυτό που ξέρω καλύτερη. Να σου πω όμως τώρα κάτι που θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Εσύ πραγματικά έχεις κάνει μια σπουδαία καριέρα στον αθλητισμό. Δεν το ξέρει πολλούς κόσμους αυτό, ίσως γιατί ρε παιδί μου, ειδικά και, δεν ξέρω, τα αθλήματα, ειδικά τέτοια αθλήματα, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, δεν ακούγονται τόσο πολύ και τόσο δυνατά όσον αφορά στις γυναίκες. Ναι, αυτό είναι γεγονός σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει αυτή η ανισότητα και δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο γυναικείος αθλητισμός και ο αντρικός αθλητισμός. Ο αθλητισμός είναι ένα και μπορείς να το δεις αυτή την ανισότητα ακόμα και στην οικονομική. Στις απολαβές, οικονομικές. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, υπάρχει τεράστια εξέλιξη. Δεν μπορεί να υπάρχει τόσο μεγάλη διαφορά από την καλύτερη γυναίκα παγκοσμίως αθλητρία σε σχέση με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος. Και μπράβο του. Ξέρεις τι θα γυρίσει και πολύ. Θα σου πει κάποιος, ότι ακριβώς λόγω της προβολής δεν υπάρχουν τα ίδια έσοδα, άρα δεν μπορεί να υπάρχει και θα το πάνε εκεί. Δηλαδή. Όμως όταν δίνεις την απαραίτητη σημασία και προβολή, μια χαρά έρχονται και τα έσοδα και έτσι και αυτό είναι ένα. Συνδέεται με όλα. Όταν έχεις περισσότερα έσοδα, φέρνεις και καλύτερες παίχτριες. Και όλα αυτά σιγά συνδράμουν στο να έχεις καλύτερο θέαμα. Σας στεναχωρεί εσάς τις γυναίκες, τις αθλητρίες αυτό, ειδικά σε αυτά τα αθλήματα. Βέβαια. Όλη μου η ζωή ήταν ο αθλητισμός και το μπάσκετ και η αλήθεια είναι ότι σε άλλες χώρες επιβραβεύεται πολύ πιο πολύ. Όπως ας πούμε στην Τουρκία. Στην Τουρκία σε γνωρίζουν όλοι, σχεδόν όλοι. Και μου κάνει και εντύπωση γιατί η θέση της γυναίκας στην Τουρκία είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ στον αθλητισμό. Οι Τούρκοι. Και μου έκανε εντύπωση, εγώ έμεινα εκεί 2 χρόνια. Πήγα 1 χρονιά, μετά πήγα 2 χρόνια στη Ρωσία και μετά ξαναπήγα στην Τουρκία γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Στην Τουρκία δηλαδή, εσύ όσο ήσουν σε ομάδα, έβγαινες έξω και σε αναγνώριζαν. Ναι, ναι. Όπως επίσης και το γήπεδο αρκετές φορές έχει γεμίσει γύρω στους 6.000 οπαδούς ή 9.000, δεν θυμάμαι πόσο. Άρα παίζεται με γεμάτα τα γήπεδα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Καμία σχέση με την Ελλάδα. Δυστυχώς. Μία γυναίκα, ας πούμε, γιατί ακούσαμε και στο βίντεο ότι έχεις παίξει και στο γυναικείο NBA. Ναι. Μία γυναίκα που παίζεις στο γυναικείο NBA. Δεν θέλω να μου πεις για τις δικές σου, ας πούμε, απολαβές, αλλά τι απολαβές μπορεί να έχεις σε σχέση με έναν άντρα. Ξέρουμε ότι οι παίκτες του NBA έχουν πολλά εκατομμύρια. Καλά, καμία σχέση πρώτα απ' όλα, γιατί οι γυναίκες στο WNBA παίζουν τους καλοκαιρινούς μήνες. Και το NBA είναι τους χειμερινούς. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι παίχτριες, όλες αυτές οι παίχτριες οι καλές, έρχονται στην Ευρώπη να παίζουν το χειμώνα, στη Ρωσία, στην Τουρκία. Φαντάσου δηλαδή τον LeBron και τον Αντετοκούμπο να έρχονται να παίζουν στην Euroleague. Ναι.
εδώ. Και είναι, το καλοκαίρι είναι, να παίζουν στο NBA. Έτσι, δηλαδή είναι 24-7 όλο το χρόνο. Αλλά οι υπολαβές δεν έχουν καμία σχέση. Ίσα-ίσα τώρα προσπάθησαν οι κοπέλες στο NBA και το έκαναν λίγο παραπάνω, αλλά καμία σχέση. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει αυτή η ανισότητα, που βεβαίως δεν είναι μόνο στον αθλητισμό. Εσύ ξεκίνησες, είπαμε, από κολύμβηση, από αθλητική οικογένεια. Ναι. Κάποια στιγμή εντοπίστηκε ένα σταματάκι το οποίο ήταν αλλεργία στο, στο χλώριο. Έπρεπε να εγκαταλείψεις, την αγαπούσες την κολύμβηση. Την αγαπούσα, αλλά για μένα ήταν βαρετή. Ήταν βαρετή. Δηλαδή, μετά από λίγο καιρό είχα κουραστεί κι εγώ. Δεν ήθελα να πηγαίνω τόσο πολύ. Αν και δεν τα παρατάω γενικότερα, αλλά όταν δεν κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί και όλα το κάνεις. Δεν είσαι τόσο καλός όσο όταν σε ευχαριστεί. Δηλαδή, το μπάσκετ αργότερα που ήρθες σε επαφή μαζί του πρώτη φορά μετά την κολύμβηση, από προτροπή του μπαμπά σου. Πέρασα και από το τένις, πέρασα και από άλλα αθλήματα, αλλά μόλις έπιασα την μπάλα του μπάσκετ, θυμάμαι, στο ανοιχτό της ομάδας στον Απόλλων Καλαμαριάς, τέλος. Μέχρι τότε, ας πούμε, ήσουν άνθρωπος που θα παρακολουθούσε αγώνες, μπάσκετ, τι σ' άρεσε σαν άθλημα? Δεν θα παρακολουθούσα γενικώς αγώνες, ας πω την αλήθεια. Θα έπαιζα με τις Μπάρμπι, θα ήμουν κοριτσάκι, ναι. Αλλά σου λέω, μόλις μπήκα στο ανοιχτό με άλλα παιδάκια και παίζαμε με την μπάλα του μπάσκετ, τέλος, ερωτεύτηκα, Ελεονόρα, ερωτεύτηκα. Σε τι ηλικία έφυγες σε εξωτερικό πρώτη φορά? Ήμουνα 21. Και 21. Πήγες? Πήγα στην Ισπανία. Ναι. Μετά έμεινα στην Γαλλία 2,5 χρόνια. Μετά στην Τουρκία, 2 χρόνια στη Ρωσία, ξανά Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολυμπιακός. Πού ήταν οι πιο δύσκολες συνθήκες? Δηλαδή, έχεις μεγαλώσει έξω εσύ ουσιαστικά. Ναι, ουσιαστικά, ναι. Στη Ρωσία. Γιατί? Πάρα πολύ δύσκολα. Αρχικά θα σου πω το μέρος που έμενα. Είναι το Όρενμπουργκ, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Όχι, δεν φυσιολογικό γνωρίζει. Να μην το γνωρίζεις, ούτε εγώ το ήξερα. Είναι, να φανταστείς, πάνω από το Καζακστάν, προς Σιβηρία. Τι θερμοκρασίες έχει εκεί? Μείον 40. Ο Χριστός και η Παναγία. Μείον 40. Και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας ποταμός και από τη μία πλευρά είναι η Ευρώπη και από την άλλη είναι η Ασία. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν υπήρχε αρχικά, ξέρεις, τα ωραία εστιατόρια που θέλει ένας αθλητής, ένας άνθρωπος, να ξεφύγει. Να χαλαρώσει, ρε παιδί μου, ναι. Έτσι, να χαλαρώσει, γιατί όταν είσαι και ευχαριστημένος και ευτυχισμένος γενικότερα στη ζωή σου, αποδίδεις και καλύτερα στη δουλειά σου, όπως γίνεται, φαντάζομαι, σε όλες τις δουλειές. Λοιπόν, δεν υπήρχε αυτό. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Και εμείς παίζαμε 2 φορές την εβδομάδα, EuroLeague και στο Ρώσικο Πρωτάθλημα, και έπρεπε σίγουρα να πάρουμε 2,5 ώρες πτήση στην Μόσχα και από εκεί άλλες 5 στην Ισπανία, άλλες 5 στη Σιβηρία, γιατί έπρεπε να πάμε πίσω στη Μόσχα και μετά. Ήτανε πάρα πολύ δύσκολα και πολύ μοναξιά. Δεν ξέρω, εσείς έχετε και συμβόλαιο, δηλαδή μπορούσες να το σπάσεις, μπορούσες να φύγεις, μπορούσες να κάνεις κάτι άλλο? Δεν ήθελα. Αυτό είναι το θέμα μου, ότι δεν ήθελα, γιατί πάντα το όνειρό μου ήταν να παίξω στη Ρωσία. Εκεί παίζουν οι καλύτερες αθλήτριες του κόσμου. Στην Ρωσία αρχικά και μετά στην Τουρκία. Η Τουρκία μου είπες ότι πήγες και πέρασες και καλά, έτσι? Εκεί, ναι, μια χαρά. Στη Ρωσία ήταν τα δύσκολα, γιατί στην αρχή δεν έπαιζα κιόλας και καταλαβαίνεις ότι όταν πας εκεί για έναν και μόνο σκοπό, να παίξω μπάσκετ. Δεν είχα κάτι άλλο. Όταν δεν παίζεις, όταν δεν πάει καλά, ναι, γιατί η δεν δουλειά έπαιζες σου, είχαμε έναν προπονητή ο οποίος δεν του άρεσε. Παγκό. Ναι, δεν του άρεσα. Έπαιζα 6 με 10 λεπτά και καταλαβαίνεις, όταν μια παίχτρια πάει εκεί ως ξένη για να βοηθήσει, τα 6 λεπτά δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, και επειδή δεν είχα τίποτα άλλο να κάνω, στριφογύριζε αυτό στο μυαλό μου συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια, και από πολύ μικρό έγινε τεράστιο το πρόβλημα. Όμως χάναμε κιόλας, δεν είναι ότι κερδίζαμε και δεν έπαιζα. Δεν έπαιζα και χάναμε. Mm-hmm. και άλλαξε ο προπονητής και μετά έγιναν όλα μια χαρά. Άρα ουσιαστικά ικανοποιήθηκε. Ναι, αλλά αν είχε συνεχίσει η κατάσταση, θα είχα πάθει κατάθλιψη, το λέω από τώρα. Αμερική δεν ήταν το όνειρό σου, ας πούμε? Βέβαια.
Ήταν στη λίστα μου. Το NBA ακούγεται, ρε παιδί μου, πολύ, πολύ ψαρωτικό. Δεν με νοιάζει αν είναι WNBA ή δεν ναι. Είναι NBA. Μα είναι ψαρωτικό. Είναι το καλύτερο πρωτάθλημα που μπορεί να παίξει κάποιος στο μπάσκετ. Βεβαίως είναι ψαρωτικό. Ήταν γραμμένο στη λίστα μου. Είχα κάνει μια λίστα όταν ήμουν 16 χρονών, νομίζω, να παίξω στη Ρωσία. Είχα γράψει ακριβώς και το συμβόλαιο που θέλω να παίξω και στο WNBA. Εντάξει, τα διέγραψα. Τα έκανες όλα ουσιαστικά, έτσι. Είναι από ο νόμος της έλξης. Τα έκανες όλα ουσιαστικά. Είμαι πάρα πολύ φαν του νόμου της έλξης, να ξέρεις. Και το μυστικό και όχι ακριβώς έτσι όπως είναι καθ' αυτό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι η πράξη σου, αυτά που λες, ακόμα και οι εκφράσεις του προσώπου σου έχουν να κάνουν με τη σκέψη σου. Και όλα αυτά, είτε αν έχεις αρνητικές σκέψεις, αυτά που θέλεις τα διώχνεις μακριά σου και δεν κάνεις αυτά που πρέπει για να τα φέρεις και αν έχεις θετικές σκέψεις κάνεις αυτά που πρέπει για να τα πετύχεις. Εσύ ουσιαστικά νιώθω ότι είσαι αρκετά γεμάτη από όλα αυτά που έχεις πετύχει σε αθλητικό επίπεδο. Ναι. Είχες στο μυαλό σου έτοιμο το τι θα ήθελες να κάνεις στη συνέχεια? Καμία σχέση. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν και με τέτοιο ύψος σου είχε γίνει ποτέ πρόταση να κάνεις modeling, γιατί είσαι και όμορφη κοπέλα. Κοίταξε, ούτε καν είχα κάνει book για να πάω, ξέρεις, όπως κάνουν όλα τα μοντέλα, φαντάζομαι. Και είναι και ένας χώρος ο οποίος δεν με αντιπροσωπεύει καθόλου. Είχες όμως προσέγγιση, είχες Είχα μία μικρή προσέγγιση και μάλιστα το σκέφτηκα. Είχα κάνει μία-δύο φωτογραφίσεις, αλλά είναι κάτι που... Είναι ένας χώρος που δεν μου αρέσει για μένα. Γιατί γίνεσαι έρμεο κάποιων ανθρώπων που σου λέει «Εσύ είσαι κοντή, δεν μου κάνεις, είσαι ψηλή, δεν μου κάνεις, α, έχεις πάρει κιλά, έχεις πυράκια στο πρόσωπό σου, τα μαλλιά σου δεν είναι τόσο λαμπερά». Κριτική. Κριτική που δεν παίρνεις τις δουλειές, βεβαίως, για αυτή την κριτική που είναι τελείως υποκειμενική. Κριτική και απόρριψη. Ενώ στο μπάσκετ, γενικότερα στον αθλητισμό, αλλά συγκεκριμένα στο μπάσκετ, εάν βάζεις την μπάλα στο καλάθι, είσαι καλή. Είσαι καλός και παίρνεις και πολλά συμβόλαια. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις ταλέντο, που αυτό το βλέπεις από την αρχή και θέλει πάρα πολύ σκληρή δουλειά. Αλλά είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Η καθημερινότητά σου όταν ήσουν αθλητρία ποια ήταν? Είχατε διπλές προπονήσεις, ας πούμε, αυστηρό διατροφολόγιο? Κοίτα, αυστηρό διατροφολόγιο εγώ δεν χρειάστηκε να έχω, γιατί γενικότερα είχα μάθει από τους γονείς μου... Να τρώω σωστά, ναι. Η μητέρα μου γενικότερα δεν ήταν, μαμά τώρα μ' ακούς, δεν ήταν και πολύ καλή. Όχι καλή, ήταν καλή μαγείρισα, αλλά λυτή. Κάτι που μου αρέσει γίνεις, και τώρα. Πολύ γίνεις. Φιλοσοφίας. Όχι, το παίρνω αυτό πίσω. Είναι πολύ καλή μαγείρισα, αλλά λυτή. Μαγειρεύεις στεγναχώρη, σαλάτα. Και τώρα πλέον και εγώ δεν μπορώ να φάω με σάλτσες πολλές και πολλά τυριά. Αλλά προπόνηση πάρα πολύ σκληρή και ο πατέρας μου ειδικά μου έχει βάλει το μικρόβιο αυτό στο μυαλό μου και όταν ήμουν μικρή θα το άκουγα 5 φορές την ημέρα, ζωή, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στη ζωή σου άμα δεν δουλέψεις σκληρά. Αυτό θα το άκουγα 5 φορές, πρέπει να πηγαίνεις μόνη σου, ό,τι και να κάνεις το έξτρα. Λοιπόν, έμαθα κι εγώ και αν δεν είχα προπόνηση με την ομάδα, θα πήγαινα να κάνω μόνη μου προπόνηση στο γήπεδο. Αυτά όλα, τα έχεις σαν αρχές και σε οτιδήποτε άλλο κάνεις. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, την τηλεόραση. Mm-hmm. Έχεις αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την νοοτροπία. Έχεις φτιάξει μια λίστα με βάση τον νόμο της έλξης. Κάνεις και αυτό το κάτι παραπάνω που θα έπρεπε να δουλέψεις σκληρά για να φανεί. Λοιπόν, τα έχω γράψει, ναι. Καταρχάς, πες μου πώς μπήκε η τηλεόραση στη ζωή σου, για να φτάσουμε και στο κομμάτι αρχικά, του τι θέλεις να είναι υπόδοξη στη συνέχεια. Όπως ξέρουμε, το One Channel που ήταν πριν από το ΜΕΚΑ και ο Ολυμπιακός είναι κάποια μια πράγματα οικογένεια που συνδέονται. Οπότε, εγώ έπαιζα την τελευταία μου χρονιά στον Ολυμπιακό. Μου έγινε η πρόταση για μια εκπομπή που έχει να κάνει με υγεία ευεξία. Είναι ίσως όχι οι γνώσεις μου, αλλά το lifestyle μου. Δεν το είχα σκεφτεί όμως αυτό καθόλου. Και μπροστά από τις κάμερες είναι τελείως διαφορετικό το όλο σκηνικό. Όμως μου άρεσε πάρα πολύ η Ελεονόρα. Και πραγματικά, ενώ πίστευα ότι δεν θα έβρισκα κάτι έτσι να με συναρπάσει μετά το μπάσκετ... Είδες που το βρήκες τελικά. Και όμως το βρήκα, που δεν το περίμενα. Και μετά από το One Channel που έγινε το Mega και ήρθε στις οθόνες μας κανονικά, έφτασα να παρουσιάζω μαζί με τον Αντώνη Κατσαρό, έναν
πάρα πολύ καλό δημοσιογράφο, πάρα πολύ έμπειρο. Αθλητική, τα αθλητικά, Mega Sports Weekend. Αλλά μετά, εφόσον δεν υπάρχει τώρα αθλητική δραστηριότητα λόγω του κορονοϊού, αποφασίσαμε να κάνουμε το γυμναστική από σπίτι, έτσι ώστε να βοηθήσουμε και τους Έλληνες και εμάς τους ίδιους να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αντανακλαστικά σούπερ πάντως, γιατί μετά που φάνηκε ότι η γυμναστική ήταν από τα πιο μεγάλα trends μέσα στα social media και όχι μόνο, και πάρα πολλοί επαγγελματίες του είδους στράφηκαν πολύ στην διαδικτυακή γυμναστική, θέλοντας να κρατήσουν επαφή και με τους αθλούμενούς τους, δηλαδή τους εγκατέλειψαν. Ξέρω και ανθρώπους που έχουν γυμναστήρια ή που είναι personal trainers που επένδυσαν πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εδώ και στο εξής, ας πούμε, τηλεοπτικά, έχεις τη λίστα σου πράγματα στα οποία θέλεις να βάλεις tick. Ναι. Τι θέλεις να κάνεις? Μου αρέσει πάρα πολύ η παρουσίαση. Μου αρέσει πάρα πολύ η παρουσίαση και μου αρέσει πάρα πολύ να έρχομαι σε αυτή την επαφή με τον κόσμο. Γιατί μετά από αυτή την εκπομπή, πραγματικά αυτά τα μηνύματα που παίρνω, μηνύματα παραδείγματος χάρη. Μου στέλνουν άνθρωποι που μου λένε ότι δεν έχουν γυμναστεί ποτέ στη ζωή τους, Ελεονόρα, ή έχουν να γυμναστούν 10 χρόνια και τώρα γυμνάζονται. Μία άλλη κυρία που είδα στο δρόμο μου είπε ότι έχει χάσει τον άντρα της εδώ και 2 χρόνια και τώρα βρήκε μία παρέα. Ναι. Δεν σου πω κάτι όμως. Σε βλέπω και συγκινείσαι. Μα συγκινούμε με αυτά τα μηνύματα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο, και σου λέω πραγματικά ότι αυτό το αίσθημα αλληλεγγύης έχει γίνει 100 φορές μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Γιατί στη τηλεόραση αυτό θέλω να κάνω. Παρουσίαση, αλλά θέλω να κάνω. Μπορεί να είναι ουτοπικό αυτό που θα σου πω, το ότι θέλω να κάνω τον κόσμο καλύτερο, αλλά έστω αν μπορέσω να αλλάξω τη ζωή ενός ανθρώπου προς το καλύτερο και κάποιοι άνθρωποι να ξυπνάνε με χαμόγελο. Λοιπόν, αυτό για μένα είναι επιτυχία και σε κάνει χαρούμενη. Ναι. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα. Επειδή είσαι και όμορφο κορίτσι και έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο, ας πούμε, για την αθλητική σου καριέρα. Ναι. Πόσο εύκολο είναι αυτό για μια κοπέλα έτσι στην ηλικία τη δικιά σου να έχει προσωπικές σχέσεις? Δεν είναι απαραίτητα μόνο με το άλλο φίλο. Τους φίλους σου, τις παρέες σου, το σύντροφό σου. Όσον αφορά το θέμα σχέσης, είναι πολύ δύσκολο. Εκεί λίγο σου είπα και με τη Ρωσία, δηλαδή ήμουνα πάρα πολύ μόνη. Όμως αυτό μπαίνει σε δεύτερη μοίρα όταν κάνεις αυτό το άθλημα, γιατί όταν είσαι μπασκετμπολίστρια και θέλεις να παίξεις πραγματικά καλό μπάσκετ, σε μεγάλο επίπεδο φεύγεις από την Ελλάδα. Αν μπορείς βεβαίως. Λοιπόν, η ζωή μου με κάποιον σύντροφο ήρθε σε δεύτερη μοίρα. Όσον αφορά τους φίλους, είμαι σούπερ, γιατί έχω φίλες σε όλο τον κόσμο. Αυτό. Όπου και να θέλω αυτό να πάω σχεδόν, μπορούν να με φιλοξενήσουν. Λοιπόν, είμαι τυχερή σε αυτό το κομμάτι. Είσαι πάρα πολύ γλυκό κορίτσι. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα. Πραγματικά, να έχεις την καλύτερη δυνατή εξέλιξη σε αυτό που έχεις επιλέξει πλέον να κάνεις. Μακάρι να μας απασχολείς για καιρό από εδώ. Ελεονόρα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία που σε γνώρισα και από κοντά. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αν θέλεις, μπορείς να έρθεις να κάνεις μαζί μου γυμναστική από σπίτι. Θα χαρώ πάρα πολύ και να ξέρεις ότι εγώ ανήκω και στην κατηγορία των γυναικών που λόγω της εγκυμοσύνης, παρά το γεγονός ότι ήμουν πάρα πολύ αθλητικός τύπος, πολύ αθλητικός τύπος, εγκατέλειψα τη γυμναστική, γιατί δεν είχα καθόλου χρόνο για ένα μεγάλο διάστημα, δεν είχα και καθόλου όρεξη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, αλλά τώρα έχω επιστρέψει δυναμικά, να ξέρεις. Θα έρθει. Ωραία, μακάρι, τέλεια. Γιατί όχι, να το κανονίσουν τα δύο μεταξύ τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα που σε γνώρισα. Και εγώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.